έντονε αντιδράσει έχει προκαλέσει η δήλωση του Υπουργού Επικρατεία Γιώργου Γεραπετρίτη σχετικά με τη νέα κόκκινη γραμμή στα εθνικά που θέτει η κυβέρνηση όχι στα όρια όπω είπε τη υφαλοκρηπίδα, αλλά στα έξι ναυτικά μίλια, την ώρα που στα 6,5 βρίσκεται ήδη το Ρουτ Θα έλεγα ότι ο άνθρωπο δεν γνωρίζει τι λέει. Δεν, μπορεί να, δεν είναι δυνατό να λέει κόκκινη γραμμή αυτή. Δεν ξέρω αν έχει συζητήσει με τον υπεύθυνο στρατιωτικό, τον αρχηγό. Δεν πιστεύω. Ο αρχηγό, αν του είπε έτσι. Ή θα Τέλο πάντων, θα έκανε αυτό που πρέπει στρατιωτικά ή θα παρετεί το. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να δεχθούμε ότι ο αρχηγό Γεθά που έχει έτοιμα τα καράβια του, τα αεροπλάνα του σε απόλυτη ετοιμότητα, του πιλότου μέσα, τα παιδιά μα, οι ναύτε μα και οι αξιωματικοί βέβαια στα καράβια, παρακολουθούν προσεκτικά με ακρίβεια και με αποφασιστικότητα ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μα τώρα, 6,5 μίλια κάτω ε, νότια από το Καστελόριζο. Και βέβαια είναι παράλογο αυτό που ακούμε. Τι θα πει η κόκκινη ζώνη και θα την ορίζει ποιο. Ποιο είναι ο κύριο αυτό, δεν καταλάβαμε. Ο λαό μιλάει. Ότι ο κύριο Γεραπετρίτη θέλησε να κάνει το διαχωρισμό ζώνη κυριαρχία και κυριαρχικών δικαιωμάτων, εξήγησε ο καθηγητή Διεθνού Δικαίου και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελο Συρίγο. Είναι η διαφορά μεταξύ κυριαρχία που είναι κάτω από τα 6 μίλια και κυριαρχικών δικαιωμάτων που είναι πέραν των 6 μιλίων. Τε στα 6,5 είτε στα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή, ξεχάσαμε ήδη την υφαλοκρηπίδα και αρχίζουμε και μιλάμε για κόκκινε γραμμέ. Μια χαρά το, ε, το λέτε. Μα λες. είναι δυνατόν. Πολύ δεν, καλά το λέτε. Στέκουμε σε παραλογισμό. Εγώ διερωτώ με αν ο υπουργό αυτό είναι σε ενέργεια. Συγγνώμη που το λέω, δεν έχω δουλειά εγώ σε αυτά. Αλλά θα πρέπει να έχει πάει στο σπίτι του. Πώ δεν πήγε ακόμα, πώ τον ανέχεται ο πρωθυπουργό. Μιλώντα στην εκπομπή αντιθέσει, ο κ. Συρίγο, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, εξήγησε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ σε ό,τι αφορά τη στάση του Ερντογάν, χαρακτηρίστηκε μεθοδευμένη από τον επίτιμο αρχηγό η αύξηση των χωρικών υδάτων είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό όπλο το οποίο μπορεί να έχει η Ελλάδα στο Διεθνές Δίκαιο στη διαμάχη της με την Τουρκία. Είναι ένα όπλο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει με πολύ μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να στραφεί εναντίον της. Μπορεί λοιπόν μια βεβαιασμένη κίνησή μας να κάνει κόσκινο το Αιγαίο. Δηλαδή να περνάει ο Τούρκος και να πει εγώ θεωρώ διεθνές στενό το στενό ανάμεσα στην πάρο και στην άξο, και θέλω να περνάω από εκεί με το υποβρύχιό μου βυθισμένο, και να περνάνε και αεροπλάνα από πάνω και δεν έχει δικαίωμα να με σταματήσει. Εδώ πάβουμε να λέμε ότι ο Ερντογκάν είναι ο παρανοϊκό που κάνει πράγματα, έχει βέβαια τα δικά του, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι όλα είναι σε ένα πολύ μελετημένο σχεδιασμό. Πάρα πολύ είναι μια συνήθεια που μου έμεινε και εμένα από το στρατό, ότι σχεδιάζει τα πάντα και τίποτα δεν γίνεται στην τύχη.